Μ' ακούς, παιδί μου? Ναι, λέγε. Λέω ότι για να αποδείξουμε ότι δεν ήταν ο Νικόλας, πρέπει να βρούμε ποιος διάολος ήταν. Έχει σημασία. Όσο να πεις, σπίτι, φυλακή, μια διαφορά την κάνει. Ναι. Λουκά, ο Νικόλας πιάστηκε με ένα μπιτόνι στο χέρι. Πώς θα το δικαιολογήσουμε αυτό? Σωστά. Γιατί μπορεί να έβαλε άλλο στη φωτιά, αλλά μπορεί να είχε τον Νικόλα συνεργό. Έλα όμως που δεν είχε συνεργό. Εσύ που το ξέρεις? Ξέρω τον Νικόλα. Τι θα πει αυτό? Αυτός μια ζωή στα δύσκολα μόνος του έμπαινε. Τώρα θα βρεις και παρέα. Θα έπαιρνε κι άλλο στο λαιμό του. Δεν εννοούσες αυτό. Εντελώς αυτό όμως. Όχι. Άλλο πήγαινες να πεις. Αν ήθελα να πω άλλο, θα έλεγα το άλλο. Μια χαρά είναι τα ελληνικά μου. Συγγνώμη, τώρα γιατί τσιτώνεις? Γιατί δεν θέλω να εξηγούμε και να δικαιολογούμε κάθε φορά σε ό,τι λέω. Εντάξει ρε μάτια μου, με συγχωρείς. Έχω γίνει κι εγώ λίγο καχύποπτος με όλα αυτά. Εσύ με την καχυποψία σου, ο Νικόλας με τον ιερό του σκοπό, ο Μάνος με τα απόβλητα, η Εύα με τα μυστικά. Έλεος πια. Φτάνει, σταματήστε, σταματήστε αυτή την παρέα, θέλω να κατέβω. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, Λουκά, γιατί? Γιατί? Δεν το αντέχω άλλο. Είμαστε δεμένοι στο χωφό. Με χοντρές αλυσίδες και το ξέρεις. Ναι, αλλά εγώ δεν τον μπορώ άλλο αυτό. Δεν τον μπορώ. Θα τις σπάσω αυτές τις αλυσίδες, να τελειώνουμε. Είπε ο Κουταλιανός. Έλα, τελείωνε, Λουκά. Τελείωνε. Ένα έχω να σου πω μόνο. Μίλησα με τον Ρούσο. Και τι σου είπε? Δεν είπε εκείνος. Εγώ του είπα. Ότι θα υπερασπιστώ τον Νικόλα, ακόμα και αν έχει αντίθετη άποψη. Λουκά, είσαι σίγουρος τώρα για αυτό που λες? Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ καν. Και αν σημαίνει ότι θα χάσουμε και δυο τις δουλειές μας. Εξασκήσου στην πυρίμπα. Γιατί όπου να είναι, σου έρχομαι. Αλλά χωρίς με το ξέρω, μας έχουν βρει πολλά. Αλλά αν δεν γελάσουμε και λίγο, δεν βγαίνει. Για γέλια είμαστε. Να σου πω. Κοιτάξτε με. Συμβαίνει κάτι που δεν μου λες? Τίποτα δεν συμβαίνει. Ελπίζω να μην μου κρατάς τίποτα κρυφό, γιατί μαύρο φίδι. Θυμάσαι τη μανούρα που μου έκανες με το περιβόητο μυστικό? Το οποίο παρεμπιπτόντως μου το έχεις πει ακόμα. Γιατί δεν το ξέρω. Καλά μας έπεισες. Να σου πω, δεν έχω εγώ μυστικά. Τι? Ούτε κι εγώ έχω μυστικά. Κούραση έχω. Μάλιστα. Εντάξει, το πιάσαμε το υπονοούμενο. Σε αφήνω να ξεκουραστείς. Θα πούμε το πρωί. Άτσι. Καλή νύχτα. Συγχαρητήρια, αγάπη μου. Είσαι πλέον συνένοχη σε έμπρες μου. Έλα, Λουκά. Καλημέρα. Είσαι έτοιμη? Ναι, για φούντο. Ας το φούντο και ετοιμάσου. Έρχομαι σε λίγο να σε πάρω. Για να πάμε πού? Μην πεις ότι ξέχασες. Τι πράγμα, παιδί μου? Ότι σήμερα παντρεύονται δύο καλύτεροι σου φίλοι και είσαι μάρτυρας. Προσπαθώ να κάνω delete στα παράλογα αυτού του κόσμου, αλλά δεν μου αφήνεται. Πού είναι το παράλογο, δεν το βλέπω. Εδώ ο κόσμος χάνεται και ο Λουκάς παντρεύεται. Και θα παντρευτεί ο κόσμος να χαλάσει. Γι' αυτό πλήσου, ντύσου, σοβατήσου και έρχομαι να σε πάρω. Άσε με ρε, Λουκά. Με είδες χθες από κοντά σε τι κατάσταση είμαι. Από χθες μέχρι σήμερα όμως. Χειροτέρεψα. Γι' αυτό σου λέω, βρε. Σοβατήσου να φύγει το μαύρο στο χάλι και άλλα στο γάμο μας να σου φτιάξει το κέφι. Άστο, Λουκά. Δεν το έχω το αστιάκι. Ωραία, θες να μιλήσουμε σοβαρά? Μετά από όσα γίνανε, θέλεις να κυρωθεί και ο δεύτερος γάμος της Δάφνης? Ποιος γάμος, ρε Λουκά? Θα δουλευόμαστε και μεταξύ μας τώρα. Μαϊμού γάμος είναι. Και χιμπατζής να είναι, η Δάφνη το θέλει. Κοίτα, εγώ ήμουνα αρνητική από την αρχή.
Λοιπόν, δεν πρόκειται να έρθω. Άσε με τώρα, γιατί είμαι σε μαύρο χάλι. Εντάξει. Δεν επιμένω. Να ξέρεις όμως ότι αυτός το χρεώνω. Κάνε ό,τι νομίζεις.